Πολλοί είναι οι χρήστες που δεν ενδιαφέρονται για ένα notebook επιδόσεων και στην ερώτηση για ποιο λόγο θα το χρησιμοποιήσουν, απαντούν για να γράφουν κείμενα, να μπαίνουν στο ίντερνετ και να βλέπουν ταινίες. Αν και οι συγκεκριμένοι χρήστες μπορούν να στραφούν σε ένα φθηνό netbook, σίγουρα ένα notebook με πολύ μεγαλύτερη οθόνη όπως το M5030 της Dell θα κάνει τις συγκεκριμένες λειτουργίες πολύ πιο άνετες. Η σύγκριση των notebooks απλής και γενικής χρήσης με τα φθηνά netbooks αντίστοιχης χρήσης μπορεί να μην είναι δίκαιη, αφού τα πρώτα έχουν συνήθως διπλάσια τιμή από τα δεύτερα, ωστόσο διαθέτουν μεγάλη οθόνη, πλήρες πληκτρολόγιο και DVD writer. Έτσι προτιμούνται από όσους δεν υπολογίζουν ιδιαίτερα τον παράγοντα φορητότητα του υπολογιστή. Σε αυτή την κατηγορία των notebooks, η οποία είναι φυσικό να κυριαρχεί στην αγορά λόγω χαμηλού κόστους, ανήκει και το υποδοκιμή M5030 της Dell. Ας θέσουμε εξ αρχής τα όρια του συγκεκριμένου υπολογιστή. Πρόκειται για ένα σύστημα οικιακής χρήσης που μπορεί να ανταποκριθεί στις λειτουργίες μη απαιτητικών εφαρμογών. Αυτό σημαίνει πως δεν προορίζεται για παιχνίδια, ακόμα και αν μειώσετε τις απαιτήσεις τους. Όμως, μπορεί άνετα να συνεργαστεί με εφαρμογές γραφείου, να οδηγήσει τα ταξίδια σας στο ίντερνετ και να σας προσφέρει κάποιες ώρες χαλάρωσης με ταινίες και μουσική. Το M5030 βασίζεται στον επεξεργαστή χαμηλού κόστους και χαμηλής κατανάλωσης V140 της AMD, που έχει συχνότητα λειτουργίας 2,3 GHz και ανήκει στη σειρά V της εταιρείας, που με αυτή τη σειρά απαντά στους επεξεργαστές Celeron 2 της Intel. Ο επεξεργαστής συνοδεύεται από 3 GB μνήμης, αν και τα 64-bit Windows 7 Home Premium που διαθέτει εκμεταλλεύονται περισσότερη μνήμη. Στο ίδιο μήκος κύματος, με στόχο ένα ισορροπημένο σύστημα χαμηλού κόστους, βρίσκεται και η ενσωματωμένη κάρτα γραφικών Radeon HD 4250 της ATI, με μόλις 256 MB μνήμης. Για την αποθήκευση δεδομένων, το M5030 διαθέτει έναν σκληρό δίσκο της Samsung με χωρητικότητα 250 GB, που στις δοκιμές μας αποδείχθηκε αρκετά γρήγορος, ένα DVD writer και έναν αναγνώστη καρτών μνήμης. Φυσικά, αν και χαμηλού κόστους, διαθέτει αρκετά από τα στοιχεία που συνηθίζουμε να βλέπουμε σε άλλα μοντέλα, όπως τρεις θύρες USB, μία έξοδο VGA, τις γνωστές θύρες ήχου και μία webcam. Ενώ η δικτύωσή του μπορεί να γίνει τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα. Ένα στοιχείο που μας έλειψε και σίγουρα θα το θέλαμε είναι ένα πιο πλήρες πληκτρολόγιο, μιας και ο χώρος υπάρχει λόγω της μεγάλης οθόνης. Κάτι τέτοιο ίσως να επέτρεπε την ύπαρξη ενός αριθμητικού πληκτρολογίου στα δεξιά, κάτι που εκτιμούν αρκετοί χρήστες. Φυσικά, το καλύτερο στοιχείο του M5030 δεν είναι άλλο από την οθόνη διαγωνίου 15,6 ιντσών και ανάλυσης 1366x768, που σας επιτρέπει να εργάζεστε άνετα σε ένα φύλλο του Excel, αλλά και να βλέπετε ταινίες. Με βάρος περίπου 2,7 κιλά και ονομαστική αυτονομία περίπου 4,5 ώρες, το M5030 δεν διαφέρει από άλλα notebooks απλής και γενικής χρήσης, ενώ δεν διαθέτει και κάποιο πλούσιο συνοδευτικό πακέτο software. Όμως, έχει δύο πολύ καλά στοιχεία που το κάνουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Την τιμή των 546 ευρώ και την εγγύηση 2 ετών με επίσκεψη τεχνικού στο χώρο σας. Το M5030 είναι ένα notebook για όσους δεν διαθέτουν αρκετά χρήματα, αλλά θέλουν οπωσδήποτε τη μεγάλη οθόνη. Το notebook της Dell, χωρίς να εντυπωσιάζει, έχει μια όμορφη σχεδίαση που σίγουρα θα τραβήξει τα βλέμματα αρκετών, ενώ και τα χαρακτηριστικά του, χωρίς να είναι πλούσια, σίγουρα επαρκούν για τις ανάγκες των περισσότερων χρηστών. Αξίζει να επαναλάβουμε την πολύ καλή τιμή του, καθώς και την εγγύηση 2 ετών on-site. Και σκεφτείτε το!